Το πυρατολόγιο σήμερα βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Χαλκιδόνας και συγκεκριμένα στην ιστορική κοινότητα της Γέφυρας, Τόψιν. Το 1904 μέχρι το 1906 κτίστηκε αυτή η έπαυλη μέσα σε αυτό το αγρόκτημα από τον αρχιτέκτονα Ιταλό Αριγκόνι, κατά διαταγή της οικογένειας του Σαούλ Μουδιάνο και συγκεκριμένα ενός από τους τρεις γιους του του Γιακό. Στα 22 στρέμματα του αγροκτήματος, εκτός από την έπαυλη, υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλοί βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Αλλά η ιστορία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης γράφτηκε στο κεντρικό κτίριο, στην έπαυλη Μοδιάνο. Ο αρχηγός της στρατιάς Θεσσαλίας και διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος στις 24 Οκτωβρίου του 1912 εγκατέστησε εδώ, σε αυτή την έπαυλη, για τρεις μέρες το στρατηγείο του. Φυσικά, την εποχή εκείνη, όλοι οι πλούσιοι, τα σπίτια τους ήταν χτισμένα με σιδερένιες πόρτες και παράθυρα, προς αποφυγή των ληστών και των πειρατών της εποχής. Ο θρύλος λέει ότι στις 18 Μαρτίου του 1913, μόλις δολοφονήθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος, το τζάμι αυτό ράγισε. Κατά τη διάρκεια παραμονής 2 ημερών του διάδοχου στην έπαυλη, έμεινε σε αυτό το δωμάτιο. Τα κρεβάτια είναι κατασκευασμένα στη Βιέννη. Οκτωβρίου 1912. Ο διαπραγματευτής του Πασά έρχεται στην έπαυλη. Οι όροι των Οθωμανών δεν γίνονται δεχτοί από το διάδοχο. Ο διαπραγματευτής των Οθωμανών επιστρέφει με το τελεσίγραφο της άνευ φόρων παράδοσης της Θεσσαλονίκης με λήξη 26 Οκτωβρίου 7 η ώρα το πρωί. Ξημερώνει το Αγίου Δημητρίου. 7 η ώρα το πρωί το τελεσίγραφο έληξε και οι Έλληνες ξεκινούν να καταλάβουν με όπλα τη Θεσσαλονίκη.
Οθωμανός απεσταλμένος του Πασά σταματάει τον ελληνικό στρατό στο ύψος του Γαλλικού ποταμού και παραδίδει επιστολή του Πασά προς το διάδοχο για την άνευ όρων παράδοση της Θεσσαλονίκης μας. Και έτσι, μετά από λίγες ώρες, οι υπασπιστές του διαδόχου, ο Βίκτορ Δούσμανης και ο Ιωάννης Μεταξάς, ετοιμάζουν το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης στα γαλλικά και ο Πασάς στο δικητήριο, αργά τη νύχτα 26 με 27 Οκτωβρίου 1912, υπογράφει την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Μετά από αυτή την απόφαση του Χασάν Ταξίν Πασά να παραδώσει τη Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό, οι ομοεθνείς του τον καταδίκασαν ερήμητου σε θάνατο, σε αντίθεση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος έδωσε στον ίδιο και την οικογένειά του την ελληνική υπηκότητα. Αυτοεξορίζεται στη Γαλλία και για λόγους υγείας πηγαίνει στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου και το 1918 πεθαίνει. Στη συνέχεια μεταφέρονται τα οστά του στη Θεσσαλονίκη, στο Αλβανικό νεκροταφείο. Μετά την καταπάτηση του νεκροταφείου μεταφέρονται τα οστά του στη Μαλακοπή στην Τούμπα και για τρίτη φορά έρχονται και τοποθετούνται εδώ στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. Τα χρόνια πέρασαν. Η έπαυλη κατοικήθηκε ως το 1983, ώσπου το 1999 ο ελληνικός στρατός αγόρασε το αγρόκτημα και εγγενίασε το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. Αλλά από το 2018 εκμεταλλευτήκανε όλους τους χώρους και αυτούς με πολύ μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω τώρα. Ο χώρος αυτός είναι ο στάβλος, όπως κτίστηκε εκείνη την εποχή. Του υγειονομικού στο στρατό ήταν και είναι και θα είναι πάντα το οξυγόνο. Η μοναδική έκθεση στην Ελλάδα μουσικών οργάνων πάντας του ελληνικού στρατού βρίσκεται εδώ, στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. Σας το είπα, η συλλογή αυτή τα έχει όλα. Για να δούμε τι έφτιαξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γέφυρας Μέτρες Σουζούπολη.
Περάσαμε από το σιδηρουργείο και ήρθαμε στο ενοποιείο. Καλά, ακόμα στο σπίτι είστε. Σε αυτό το αγρόκτημα δεν γίνεται να μην υπάρχει χώρος για 500 ζευγάρια περιστεριών. Κάπου εδώ τελειώνει το εξαιρετικό διπορικό στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. Εγώ και το πειρατολόγιο σας προσκαλούμε να το επισκεφτείτε 365 μέρες το χρόνο, 9 με 2 το μεσημέρι. Μέχρι το επόμενο πειρατολόγιο, κάντε εγγραφή να δείτε όλους τους θησαυρούς και τα λέμε.